Έχει στην Πάφο, ερευνάτε κάτι συγκεκριμένο, σκυβαλότοπος, πήγατε να δείτε, να κάνετε κάποιες έρευνες για να δείτε γιατί ξεκίνησε από την πυρκαγιά του σκυβαλότοπου η φωτιά που κατέστρεψε κοινότητες της Πάφου. Σίγουρα, το όλο περιστατικό διερευνάτε, κύριε Κυριάκου. Φυσικά, χθες από την πρώτη στιγμή η αστυνομία ανταποκρίθηκε ακριβώς για να προσφέρει τον υποστηρικτικό της ρόλο σε τέτοιες περιπτώσεις. Είχαμε κόψει κάποιους δρόμους. Προσπαθήσαμε και συνδράμαμε στην εκκίνωση κάποιων χωριών, κάποιων ανθρώπων οι οποίοι ενδεχομένω τα κινδύνευα. Είχε από την πρώτη στιγμή, μετά από οδηγίες του αρχηγού αστυνομίας, συσταθεί κέντρο χειρισμού καταστάσεων κρίσεως στην επαρχία της Πάφου, με επικεφαλή τον ίδιο τον αστυνομικό διευθυντή. Και μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή, όσον αφορά αυτά τα υποστηρικτικά καθήκοντα, η αστυνομία συνεχίζει να βρίσκεται στο σημείο. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας και τώρα ακόμα, τα χωριά τα οποία χρειάστηκε να εκκαινωθούν υπήρχαν περίπολα της αστυνομίας ακριβώς για προστασία των περιουσιών των ανθρώπων που ενδεχομένως εγκατέλειψαν τις κατοικίες τους για λόγους ασφάλειας. Όσον αφορά τις ηθίκες και τα αίτια, σίγουρα αυτά διερευνώνται και ήδη έχουν ξεκινήσει εξετάσεις, εφόσον έχει εντοπιστεί ότι ως πρώτη εστία που έχει ξεκινήσει πρόκειται για μια δύσβατη περιοχή όπου υπήρχαν κάποια άχρηστα υλικά τα οποία κάποιοι ρίχνουν σκουπίδια. Και είμαστε στο στάδιο αυτή τη στιγμή. Τώρα, τους παράνομους σκυβαλότοπους τους κλείνει η αστυνομία ή η επαρχιακή διοίκηση? Ποιος έχει την ευθύνη, κύριε Ανδρεού? Δεν είναι θέμα της αστυνομίας, κύριε Κυριάκου, όσον αφορά τα θέματα αυτά. Μάση μας περιπτώσει, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ο τρόπος που έχει ξεκινήσει. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι και οι αμέλειες είναι επιδικά αδικήματα. Δηλαδή, αν ξεκίνησε μια φωτιά χωρίς να υπάρχει κάποια σκόπιμη ενέργεια, είναι επίσης ποινικά δικήματα. Φυσικά διερευνούμε όλα τα ενδεχόμενα αυτή τη στιγμή και κάποια αντικείμενα τα οποία ενδεχομένως να βρίσκονται στο συγκεκριμένο σημείο και αν εφάρξονταν με κάποια άλλα έφλεκτα υλικά, το βλέπουμε και αυτό. Μάλιστα. Τώρα, είδαμε και τη συνάδελφό σας και πολύ καλά έκανε. Αυτό πρέπει να το κάνουν όλοι οι συνάδελφοί σας και το κάνει η πλειοψηφία, για να είμαστε σωστοί. Έσωσε αυτόν τον άνθρωπο στην πισίνα. Ξέρουμε γιατί έπεσε ο άνθρωπος στην πισίνα, ήταν οι φλόγες δίπλα του, έχουμε τέτοια ενημέρωση? Ναι, φαίνεται ότι ο άνθρωπος, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε και τις πληροφορίες που έδωσε και ο ίδιος, είχε μεταβεί στο συγκεκριμένο σημείο, μια κατοικία η οποία κινδύνευε να καεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, φαίνεται να μετέβηκε στο σημείο για να δει αν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι για να μπορέσει να τους βοηθήσει. Εκεί υπήρχε μια πισίνα η οποία ήταν καλυμμένη με ένα πλαστικό κάλυμμα. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν το αντιλήφθηκε. Όταν πάτησε σε αυτό, κατέληξε στο νερό, δεν γνώριζε κολύμπη και φυσικά αυτό δυσχέρινε και τις ενέργειες του για να εξέλθει εφόσον υπήρχε και αυτό το πλαστικό κάλυμμα εντός της πισίνας. Δηλαδή ο άνθρωπος πανικόβλητος, δηλαδή πάτησε, δεν έπεσε γιατί κινδύνευε από τις φλόγες? Ναι, ναι, ναι. Φαίνεται τυχαία να έπεσε στο νερό, εφόσον, όπως έχω πει, είχε πατήσει στο κάλυμα το οποίο βρισκόταν πάνω από την πισίνα. Φαίνεται να κατέρευσε. Μάλιστα. Και να κατέληξε. Άρα, όπως έτρεχε, εντάξει, πάλι μπορεί να έτρεχε να σωθεί από την όλη κατάσταση, πάτησε στο πλαστικό και έπεσε μέσα στο νερό. Μάλιστα. Μπράβο στην συνάδελφό σας. Βρίσκονταν εκεί η συνάδελφη, ναι, και η ίδια η συνάδελφος, η οποία άκουσε τις φωνές, εισήλθε στο νερό, μπήκε μαζί στο νερό και με υπεράθρωση προσπάθεια να πω, εφόσον εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν άλλοι συνάδελφοι στο σημείο, με αποτέλεσμα να τον βγάλει από το νερό σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, του πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες, κάλεσε ενισχύσεις, τις ασθενοφόρο. Ευτυχώς ο άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του αυτή.